ήταν ανίδωτος. Έπρεπε να φύγει την επόμενη μέρα. Ο Λεόντιος τότε σκέφτηκε να ζητήσει και από την αγαπημένη του γυναίκα να του μιλήσει και να τον παρακαλέσει να μείνει λίγο παραπάνω. Εκείνη, πανέξυπνη καθώς ήταν, κατάφερε και τον έπεισε. Τότε όμως συνέβη κάτι πάρα πολύ περίεργο. Βλέποντας ο Λεόντιος τη γυναίκα του να μιλάει με τον πολύξενο, αναστατώθηκε. Μονολογούσε, έλεγε «Η καρδιά μου χτυπάει, αλλά όχι από χαρά». Και πράγματι ήταν η ζήλια που είχε τρυπώσει στο μυαλό του και δηλητηρίαζε κάθε του σκέψη. Τόσο πολύ του θόλωσε το νου. Γνώρισε πραγματικά πως η λατρεμένη του γυναίκα αγαπά πλέον τον πολύξενο. Θυμωμένος όπως ήταν, αποφάσισε να σκοτώσει τον πολύξενο. Πώς θα το έκανε? Ζήτησε από ένα πιστό του αυλικό το κάμπι να τον δηλητηριάσει. Άμυλος ήξερε ότι ο βασιλιάς κάνει